Μαρίδι 89,6 και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Υφυπουργό Τουρισμού, τον κύριο Μάνο Κόνσολα. Κύριε Κόνσολα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη δυνατότητα που μας δίνετε σε μια δύσκολη περίοδο για τον τουρισμό και που η αγωνία, που η ανασφάλεια καλλιεργείται και σε πολλές περιπτώσεις. Θέλουμε να μάθουμε λοιπόν τι κάνει το Υπουργείο και για τον εσωτερικό τουρισμό που είναι το κύριο μέλημα εδώ της περιοχής. Καταρχάς να ευχαριστήσω κύριε Τσαρμπό για την ευκαιρία που μου δίνετε στο Μαϊράδιο να επικοινωνήσω με την Κορινθία, με τους πολίτες της Κορίνθου, ενός ιστορικού τόπου για τη χώρα και την Ευρώπη, αλλά και για τον κόσμο ολόκληρο, ενός τόπου που χάρη στις θυσίες και την αυταπάνηση που έχουν δείξει από το ιστορικό παρελθόν, σήμερα εμείς αντενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον ως χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως χώρα με παγκόσμια ταυτότητα ιστορική, πολιτιστική αλλά και τουριστική. Και για μας η Κόρινθος και η Κορινθία γενικότερα αποτελεί ένα βασικό πυλώνα που η φέρουσα ικανότητα του είναι τεράστια για την ανάπτυξη του τουρισμού σε όλο το εύρος και στο όλο το φάσμα της τουριστικής μας πολιτικής. Και μια και αναφέρεται για τον τουρισμό, δεν περνάμε και στα καλύτερά μας σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που απεικονίζουν τι σημαίνει τουριστική πολιτική, τουριστική οικονομία αυτή την περίοδο. Και το λέω αυτό γιατί κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει λίγους μήνες πριν τι θα συμβεί με το COVID-19 φέτος, όταν ξεκινούσε η χρονιά με τις καλύτερες προοπτικές και ιονούς, αφού ο Γενάρης και ο Φλεβάρης ήταν μήνες που προϊόνιζαν μια καλή τουριστική περίοδο και στην άφιξη των επισκεπτών αλλά και στο πλούτο που θα είχαμε ως χώρα. Από εκεί και πέρα όμως η Τράπεζα της Ελλάδος μας απογοητεύει. Και δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι φοβίες μας το Μάρτιο όταν λέγαμε ότι ξεκινάμε από μηδενική βάση, αφού η Τράπεζα της Ελλάδος μόλις χθες ανακοίνωσε ότι για το μήνα Απρίλιο ως παράδειγμα έχει 99% απώλειες εσόδων τουριστικών εισπράξεων. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι πρέπει εδώ να ανατάξουμε όσο μπορούμε γρηγορότερα αυτή την οικονομία και είναι υπόθεση όλων μας, δεν είναι μόνο της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, είναι υπόθεση και των πολιτών και των ανθρώπων της αγοράς του τουρισμού, εργαζόμενοι, επιχειρηματίες και επαγγελματίες του τουρισμού. Και εδώ φαίνεται η μεγάλη συνεισφορά που μπορεί να έχει για πρώτη φορά καταλαβαίνει ο πολίτης το πόσο σημασία έχει η πολιτική σε αυτή την περίοδο. Είναι αλήθεια, γιατί η πολιτική μετουσιώνει την προσδοκία του πολίτη σε εφαρμοσμένα μέτρα, αλλά και πολιτικές που μας ξεπερνούν από το θεσμικό ρόλο που υπηρετούμε για κάποια χρόνια καθένας από εμάς, αλλά και τον επαγγελματικό ρόλο που έχουμε ως πολίτες. Γιατί η πολιτική είναι αυτή που μετουσιώνει επίσης και σε πολιτικές βιώσιμες και ρεαλιστικές, γιατί στην προοπτική του χρόνου πρέπει να πούμε ότι σε αυτή τη φάση ο ελληνικός τουρισμός θα έχει μια διάρκεια κρίσης τουλάχιστον τριετίας. Καταλαβαίνετε ότι οι πολιτικές λοιπόν που ασκείται από την κυβέρνηση είναι πολύ σημαντικές για να μπορέσουμε να ξαναβρούμε την ταυτότητά μας την τουριστική που δυστυχώς τώρα έχουμε χάσει γιατί δεν ήταν σύμφωνα με το πρόγραμμά μας να αντιμετωπίσουμε μια πανδημία που έχει παγκόσμιες προεκτάσεις. Καλά, δεν νομίζω ότι κανένας περίμενε κάτι τέτοιο, δεν το συζητάμε. Είδατε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού εκφράζει την ανησυχία του και το εύρος της βλάβης που θα υποστούμε σε ό,τι αφορά τα έσοδα αλλά και στις θέσεις εργασίας αλλά και το πότε θα υπάρχει μια κανονικότητα όπως την έχουμε συνηθίσει. Πιστεύω προσωπικά ότι αλλάζουν τα πράγματα για τον τουρισμό. Επειδή όμως με αυτά θα πρέπει δυστυχώς να ζήσουμε, θέλουμε λοιπόν τις δικές σας παρεμβάσεις. Πρώτα απ' όλα είδαμε αυτό το πρόγραμμα που θα υπάρχει με αυτή την επιδότηση τουρισμού που είναι μια βοήθεια για μια οικογένεια που θέλει να πάει να κάνει διακοπές έτσι σε πείσμα όλου αυτού του κλίματος και όλοι οι Έλληνες νομίζω ότι θέλουν να ξεφύγουν λίγο έτσι ένα τριήμερο, ένα τετραήμερο. Πότε ξεκινάει αυτό για τους δικαιούχους το πρόγραμμα? Λοιπόν, είναι κάτι σημαντικό πράγματι, παρότι θέλω να σας πω με πολύ σεβασμό κύριε Τσαρμπό ότι δεν υπάρχει αποκατάσταση από αυτό το πρόγραμμα σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού συνολικά. Σε καμία περίοδο. Να σκεφτούμε μόνο ότι από τις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης δεχόμαστε το 70% του συνολικού αριθμού των επισκεπτών που δέχεται η χώρα. Άρα, είναι αυτές που έχουμε κλειστά τα σύνορα για αυτές, έτσι. Μιλάμε για Αγγλία, για Γερμανία. Αλήθεια είναι. Ο τουρισμός για όλους τώρα που για πρώτη φορά το Υπουργείο Τουρισμού ολοκληρώνει ένα πρόγραμμα
που αγγίζει τα 30 εκατομμύρια ευρώ σε αυτή τη φάση και υλοποιείται για τον εσωτερικό τουρισμό, επαναλαμβάνω για τον εσωτερικό τουρισμό, έχει τη δυνατότητα ο πολίτης που σε ποσοστό 90% συμμετέχει όλος ο πληθυσμός, δεν αποκλείεται δηλαδή μέρος του πληθυσμού, αλλά σχεδόν όλος μπορεί να συμμετάσχει, δίνει τη δυνατότητα λοιπόν με αίτησή του στο tourismforall.gov.gr να έχει τη δυνατότητα με την φορολογική δήλωση εισοδήματος του 18 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ως δικαιούχος και ως φυσικό πρόσωπο να κάνει τη δήλωση συμμετοχής και το ενδιαφέρον του να το εκδηλώσει. Διάρκεια των διακοπών του θα είναι 4 διανεκτερεύσεις και οι δικαιούχοι θα επιλέγουν και τον προορισμό τους. Μπορούν να επιλεγούν βέβαια από την πολιτεία με κλήρωση και η διάρκεια του προγράμματος θα είναι από τις 15 Ιουλίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Ξεκινάνε από σήμερα οι δηλώσεις. Από σήμερα. Άρα λοιπόν και από την έγκριτη εκπομπή σας να καλέσω τους Κορινθίους και τις Κορίνθιες να ανταποδώσει η πολιτεία αυτή την περιοριστική σε επίπεδο δραστηριότητας περίοδο που είχαν υποστεί εξαιτίας του κορονοϊού, να τους δώσουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουν στην Ελλάδα και να δώσουμε έτσι και τις ευχαριστίες μας και την ευγνωμοσύνη μας στην Κόρινθο που χάρη και σε αυτούς ο κορονοϊός, η καμπύλη ήταν εξαιρετικά χαμηλή και δεν είχαμε πολλά κρούσματα και γεγονότα για να δημιουργηθεί και στη δημόσια υγεία αλλά και στην ασφάλεια των πολιτών εκεί και των επισκεπτών τώρα που ξεκινάει η σεζόν μια αρνητική εικόνα. Γενικώς η περιφέρεια Πελοποννήσου κράτησε θερμοπύλες και να πάμε λίγο κύριε Κόνσολα, εδώ στην Κορινθία προσπαθούμε να κρατήσουμε κόσμο να μην πάει στο εξωτερικό σε κάποιον άλλο προορισμό, αλλά τουλάχιστον να μείνουν τα χρήματα αυτά στον τόπο μας, να μείνουν αυτά τα χρήματα στα καταλήματα της Πελοποννήσου, που έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά και γενικότερα το Υπουργείο έχει αρχίσει να προβάλλει τις ομορφιές της και της Πελοποννήσου για πρώτη φορά. Ακούστε, η Πελοπόννησος είναι μοναδικός τόπος και μοναδικός προορισμός. Ιδιαίτερα στην Κόρινθο έχει ένα τεράστιο ιστορικό απόθεμα, ένα κεφάλαιο ανθρώπινο και δυναμικό με πολύ σημαντικά επιτεύγματα και στην κοινωνική δράση αλλά και στην δράση γενικότερα την τουριστική. Είναι ένας τόπος που έχει τεράστιες αναφορές στο παρελθόν στην ιστορία μας και με την ευκαιρία των 20 χρόνων θα υπάρχει η δυνατότητα να δώσουμε και το στίγμα της ταυτότητας του Κορίνθιου αλλά και της περιοχής. Έχει επίσης ένα απόθεμο τεράστιο τουριστικό, μπορεί να συνδέσει τεράστιες δράσεις ό,τι αφορά τον εναλλακτικό τουρισμό, γιατί ξέρετε κύριε Τσαρμπό, δυστυχώς αυτή την περίοδο το μότο ήλιος και θάλασσα σε δεύτερο χρόνο από τώρα που ξεκινάει η τουριστική περίοδος θα τον υποκαταστήσει η όποια δράση σε άλλα θεματικά πεδία του τουρισμού. Ο θρησκευτικός τουρισμός στην Κόρινθο έχει τεράστια αναφορά, έχει τεράστια δυναμική. Μάλιστα. Όπως έχει, για παράδειγμα, και ο ρηβαδικός τουρισμός, όπως έχει ο καταδυτικός τουρισμός, όπως είναι και όλα τα προϊόντα τα οποία έχουμε θεσμοθετήσει. Τώρα μάλιστα αυτή την περίοδο με το καταδυτικό τουρισμό που δίνουμε όθηση και στην περιοχή. Τονίζω μόνο ότι έχει τουριστικές ζώνες όπως είναι το Λουτράκι, αλλά και έχει και τη δυνατότητα του εινοτουρισμού και να αποτελέσει για παράδειγμα σε όλη την επικράτεια. Οι δρόμοι κρασιού είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να δώσει μια άλλη υπεραξία στο προϊόν το τουριστικό της Κορίνθου. Είναι λοιπόν μια περιοχή που έχει τεράστια δυνατότητα σε σχέση με αυτό που συμβαίνει, γιατί έχει γύρω στους 8.000 κλίνες. Τώρα δεν σας κρύβω κύριε Κόνσολα ότι εγώ κάνω το σταυρό μου, επιτέλους ακούω έναν που ασχολείται στο Υπουργείο Τουρισμού και καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει μόνο το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά είναι πραγματικά αλήθεια. Έχουμε, εκτός ότι έχουμε τον Απόστολο Παύλο εδώ στην Κορινθία που έμεινε 18 μήνες, δηλαδή θρησκευτικό τουρισμό, είπατε για τα μονοπάτια που για μας είναι ένα μεγάλο στοίχημα το να στηριχτούν αυτά, αλλά και τον ονοτουρισμό που έχουμε ένα από τα καλύτερα κρασιά του κόσμου και δεν έχουμε καταφέρει αυτό να το κάνουμε τουριστικό προϊόν. Ίσως τελικά πρέπει να είναι πιο ενεργός ο ρόλος του Υπουργείου πάνω σε αυτό, να συντονίσει λίγο αυτή την κατάσταση.
Είναι αλήθεια κύριε Τσαρβέ, ότι πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια για το rebranding της Κορίνθου και της Κορινθίας γενικότερα. Κοιτάξτε, είναι ένας τόπος ευλογημένος. Αυτό είναι η αλήθεια και δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Θέλω να σας δώσω την δυναμική που θα χρειαστεί από εδώ και πέρα να έχουμε σε μια προσπάθεια που θα διαφέρει από το προηγούμενο διάστημα. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης εδώ στο Υπουργείο Τουρισμού, έχει δώσει το στίγμα. Τι είπε? Ότι η προτεραιότητα τη χώρα είναι να υπάρχει ένα σταδιακό σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης που ξεπερνά τη θητεία μας. Δηλαδή, ο Μάνος ο Κονσούλας, ο Χρήστος ο Δήμας και οι υπόλοιποι υπουργοί θα είναι για ένα συγκεκριμένο διάστημα. Η ελληνική πολιτεία και η κυβέρνηση πρέπει να δημιουργήσει ένα στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό, για παράδειγμα, που ξεπερνά τη δική μας θητεία. Ένα βιώσιμο σχέδιο που να έχει ορίζοντα δεκαετίας. Αυτό δυστυχώς αναχαιτίστηκε με τον κοροναϊό. Όμως θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε σε εκείνο το σχεδιασμό. Αυτός ο σχεδιασμός λοιπόν τι προβλέπει, κύριε Τσαρμπέ? Προβλέπει ότι θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία της περιφερειακής ανάπτυξης στο τουριστικό μας προϊόν. Δεν είναι μόνο Σαντορίνη, Μύκονος, Ρόδος, Κρήτη, Κέρκυρα. Είναι όλη η επικράτεια ένα πέραντο μουσείο, αλλά κυρίως είναι ένα αγαθό από το Θεό, αυτή η χώρα και οι κάτοικοι της, που μπορούμε να το προσφέρουμε στον επισκέπτη ώστε να ζήσει αυθεντική εμπειρία. Εδώ θέλω να σταθώ. Για να συμβεί αυτό, δίνουμε τα εργαλεία. Μετασχηματίζουμε λοιπόν την περιφερειακή ανάπτυξη στον τουρισμό και μετασχηματίζουμε για τις περιφερειακές υπηρεσίες του τουρισμού σε πολυδύναμα κέντρα παραγωγής πολιτικής. Γιατί γίνεται αυτό? Έχουμε συνηθίσει τα λεγόμενα γραφεία ΕΟΤ, όπως τα ξέρει ο πολίτης, να είναι γραφεία ελέγχου και μόνο. Εμείς θέλουμε τα γραφεία αυτά να τα δώσουμε στην επόμενη ημέρα στους πολίτες, με προτάσεις προς τους πολίτες για επενδύσεις, για ανάπτυξη των τουριστικών αυτών προοπτικών που έχει κάθε περιοχή της χώρας. Και να συνδέσουμε την πολιτική του Υπουργείου, που είπατε πάρα πολύ σωστά, με τα περιφερειακά και τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης. Δηλαδή, πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης και δευτέρου βαθμού αυτοδιοίκησης. Ξέρω ότι ο κ. Νανόπουλος κάνει πολύ σημαντική δουλειά στην Κόρινθο. Εξαιρετική δουλειά. Και μάλιστα τις προηγούμενες μέρες υπήρχε μια συνεργασία και με τον κύριο Νίκα για την προώθηση του μπραντ της Κορίνθου. Στο πλαίσιο αυτό σας δηλώνω ότι έχω άριστη συνεργασία με τους τρεις εξαιρετικούς κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της Κορίνθου. Είναι άριστοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Είναι άνθρωποι της αγοράς, νομίζω, και αυτό παίζει. Και άλλοι Κορίνθοι βουλευτές που δεν ανήκουν στην κυβερνητική παράταξη. Είναι καλή εκπροσώπηση, είναι άριστη. Και θέλω να πω, μάλιστα, ο κύριος Σταγαράς ήταν τις προηγούμενες μέρες 2 ώρες εδώ σε συνεργασία για τα θέματα αυτά. Με τον κύριο Δήμα έχω συνεργαστεί και μάλιστα ήταν ο υπουργός που έδωσε το ερέθισμα να προχωρήσουμε στον καταδυτικό τουρισμό σε ό,τι αφορά τη σύνδεσή του με τα πολιτιστικά και τα πολιτισμικά αλλά και τα αρχαιολογικά ευρήματα εναλίων αρχαιοδίτων και προχώρησε ένα ερευνητικό πρόγραμμα στην Κάσο με το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με την κυρία Μενδώνη. Και η βουλευτής της Κορίνθου επίσης, η κυρία Σουγουλή, είναι μια δραστήρια πολιτικός που συνεργάζεται. Άρα τι θέλω να πω? Αυτοδιοίκηση, βουλευτές, υπουργεία, είμαστε σε απόλυτη προσανατολισμένη κατεύθυνση για την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της Κορίνθου. Εγώ ξέρω, κύριε Κόνσολο, ότι έπρεπε να μας βρει η κρίση και τα μνημόνια για να βάλουμε μυαλό και να καταλάβουμε το τι έχουμε στα χέρια μας όλοι μας. Είτε αυτό λέγεται πολιτικός κόσμος, είτε αυτό λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση, είτε αυτό λέγεται επιχειρηματίας. Είναι αλήθεια, κύριε Τσαρμπέ, ότι αυτή η κρίση δημιουργεί μια άλλη ευκαιρία. Όμως πρέπει να είμαστε απόλυτα συνειδητοποιημένοι. Ξέρετε, η Κόρινθος έχει οδικούς άξονες που οδηγούν στην Κόρινθος όλα τα στοιχεία. Έχει σιδηροδρομικούς άξονες, έχει πρόσβαση στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έχει όμως και ανθρώπινο δυναμικό που δίνει την ευκαιρία της καινοτομίας, της τεχνολογίας, έχει πανεπιστήμιο. Είναι ένας ευλογημένος τόπος. Το θετικό είναι, από ό,τι φαίνεται, και είναι πραγματικά απόλαυση για μένα αυτή η συνέντευξη που δώσαμε, κύριε Κόνσολα, ότι έχει και ανθρώπους στο Υπουργείο που υπάρχει διάθεση να καταλάβουν, που έχουν αντιληφθεί τον πλούτο εδώ της περιοχής, και σήμερα νομίζω ότι όποιοι ακούσαν αυτή τη συνέντευξη καταλαβαίνουν ότι το μέλλον δεν είναι μαύρο όπως παρουσιάζεται, αλλά το μέλλον, εντάξει, είναι μια δύσκολη χρονιά φέτος, αλλά νομίζω ότι και η Κορινθία θα πάρει μέρος σε αυτή την αλλαγή στην Ελλάδα προς το καλύτερο. Είναι αλήθεια, κύριε Τσαρμπέγη, να σας ευχαριστήσω και εγώ για τη συνέντευξη. Δεν εξαντλούνται τα θέματα, ξέρετε, σε μια ολιγόλεπτη συνέντευξη.
η τουριστική πολιτική της χώρας περνά μια τεράστια πρόκληση αυτή την περίοδο. Είμαι βέβαιος ότι μετά από αυτή την κρίση που εύχομαι να μας βοηθήσει ο Θεός και να βοηθήσει και ο Άγιος Φανούριος που είναι στο κέντρο της λίμνης της δόξας, υπάρχει και ο Άγιος Φανούριος στη Ρόδο, ξέρετε, εκεί ξεκίνησε, να μας φανερώσει το αντίδοτο αυτού του πολύ βλαβερού στην δημόσια υγεία Αγίου, και με τη βοήθεια λοιπόν του Θείου αλλά και την ομαδικότητα που διακατέχει τους Έλληνες που έδειξε την πειθαρχία του στην περίοδο του κοροναϊού, να περάσουμε αυτή την κρίση το συντομότερο δυνατό, γιατί όσο υπάρχει ο ιός δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια. Θέλω να σας διαβεβαιώσω όμως ότι η πολιτεία έχει πάρει όλα τα μέτρα εκείνα και έχουμε στείλει το μήνυμα της ασφάλειας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Γι' αυτό όλοι οι κοσμοπολίτες θέλουν να έρθουν εδώ στην Ελλάδα. Και γιατί να μην έρθουν στην Κόρινθο, και θα μπορούσαν να αποτελέσουν όχι μόνο ένα city break αλλά και προορισμό. Η Κόρινθος δεν είναι city break. Ξέρετε, συγχωρέστε με που το λέω. Το έχω πει και στην Ένωση Ξενοδόχων τη δική σας και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια και στους τουριστικούς παράγοντες της περιοχής και στα Πευκάκια στην επένδυση που έχει γίνει με το Δήμο και στη συνεργασία επενδυτή και στις άλλες, στο Λουτράκι. Δεν είναι city break, είναι προορισμός. Γιατί ένας επισκέπτης όταν θέλει να ζήσει την αυθεντική εμπειρία στη χώρα, τη γαστρονομία που έχει η Κόρινθος, αλλά και κυρίως τη λαϊκή παράδοση που έχει η Κόρινθος, μουσεία τεράστια, λαϊκή παράδοση, ζει μια αυθεντική εμπειρία. Και νομίζω ότι όλοι μαζί, και σας διαβεβαιώ εγώ ως υπουργός, δίνουμε μια υπόσχεση ότι σε ό,τι αφορά την Κόρινθο και με τον ΙΟΤ μαζί θα δέσουμε και θα συνδέσουμε την προβολή του Υπουργείου και της ΙΟΤ με όλους τους προορισμούς της Κορίνθου. Και μπορούμε να το καταφέρουμε, γιατί ο ψηφιακός μετασχηματισμός που προχωράμε στο Υπουργείο δίνει τη δυνατότητα να συνδέσουμε την μεγάλη αυτή πύλη ανάπτυξης της Ελλάδος που είναι η Κορινθία στην τουριστική μας πολιτική. Και εγώ να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μου δώσετε να επικοινωνήσω. Καλή δύναμη και καλή ανάμωση. Rebranding Greece, λοιπόν. Μαζί μας ήταν ο κ. Μάνος Κόνσολας, υφυπουργός τουρισμού. Νομίζω ότι όλοι θα βρήκατε πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε από τον υφυπουργό και την αντίληψη που έχει το Υπουργείο για τον τουρισμό την επόμενη μέρα του κορονοϊού. Σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε την υπόλοιπη εκπομπή μας.